Τώρα, σημαντικές εξελίξεις έχουμε στις καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποιήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο. Όλοι οι φάκελοι αλλά και οι μαρτυρίες που έχουν φτάσει στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών θα περάσουν στα χέρια του εισαγγελέα πλέον. Την ίδια ώρα, εκτενές ρεπορτάζ για τις καταγγελίες φιλοξενούν οι New York Times. Στα χέρια της δικαιοσύνης, ο φάκελος των καταγγελιών για το χώρο του θεάτρου. Ο εισαγγελέας καλεί σε κατάθεση την Δευτέρα τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ζητώντας του να προσκομίσει όλες τις επίσημες καταγγελίες που έχουν γίνει στο πειθαρχικό, τόσο για το γνωστό σκηνοθέτη, όσο και σε βάρος άλλων προσώπων από το χώρο του θεάτρου. Έχω δεχτεί μια κλήση από τον εισαγγελέα για να παραστώ την Δευτέρα ως μάρτυρας για υπόθεση που ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να με φωνάξει. Δεν γνωρίζω για ποια υπόθεση ακριβώς, ούτε η κλήση το γράφει. Επομένως θα περιμένουμε τη Δευτέρα να με ενημερώσει ο κύριος εισαγγελέας, να μάθω κι εγώ. Ο εισαγγελέας Κώστας Σπυρόπουλος διενεργεί την προκαταρτική εξέταση με βάση τις δύο μηνύσεις που έχουν κατατεθεί για βιασμό με καταγγελόμενους στον σκηνοθέτη και έναν γνωστό ηθοποιό. Πλέον η εισαγγελική έρευνα διερευνά όλες τις μη παραγεγραμμένες καταγγελίες που εγγράφως έχουν γίνει στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Μέσα σε όλα αυτά, νέες περιπτώσεις έρχονται στο φως. Η ηθοποιός Πατρίτσια Περιστέρη υποστήριξε στην εκπομπή τη Live ότι δέχθηκε παρενόχληση από πρόσωπο το οποίο ήδη έχει καταγγελθεί και από άλλους. Έχω βιώσει μια δυσάρεστη εμπειρία. Την έχω πολύ μέσα μου και δεν είναι κάτι το οποίο είμαι έτοιμα ακόμα να μιλήσω γι' αυτό. Το περιστατικό που δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό έχει να κάνει με ένα από τα καταγγελόμενα πρόσωπα. Όταν έμαθα ότι θα βγουν να μιλήσουν για κάποια πρόσωπα, το περίμενα ότι θα είναι αυτό το πρόσωπο. Έχασα τον ύπνο μου για κάποιο λόγο, γιατί όλο αυτό απλά το ξαναζούσα. Γιατί ήταν κάτι το οποίο μου στήχησε πάρα πολύ. Αυτός ο άνθρωπος με κάλεσε για να μιλήσουμε για μια δουλειά, για μια παράσταση θεατρική. Μου είχαν προετοιμάσει και μου είχαν πει γενικά ότι πρέπει να είμαι προσεκτική. Αυτή ήταν η φορά που μου στήχησε πολύ. Και μου στήχησε πολύ γιατί ήρθα σε τόσο δύσκολη θέση που ενώ πιστεύω ότι είμαι δυνατή και ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό, δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω σε αυτό. Ήταν, δηλαδή, ανταπεξήλθα στο τέλος, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να περνάς από τέτοιου είδους σεξουαλική παρενόχληση για να κάνεις ένα όνειρο σου πραγματικότητα, αυτό που έγραψα κιόλας, και αυτή είναι και η μοναδική φορά στην ουσία που βρέθηκα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σοκ. Σοκ και απλά νομίζω ότι μπαίνεις σε μία... νομίζω ότι μέσα σου υπάρχει ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται, που είναι το surviving mode. Ήταν στο θέατρο. Ήμουνα 22 στα 23, έχουν περάσει 9 χρόνια. Μετά από αυτό που μου συνέβη, απλά σοκαρίστηκα τόσο πολύ που κλείδωσα. Δηλαδή το κλείδωσα μέσα μου. Και απλά δεν ήθελα να μιλήσω πουθενά γι' αυτό. Δεν σκέφτηκα να το καταγγείλω, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι κάποιος θα δώσει σημασία σε αυτό, γιατί είναι τόσο αγαπητό πρόσωπο που ο κόσμος ο οποίος είναι έξω από το θέαμα δεν προφανώς ούτε θα το πιστέψει, ούτε καν θα δώσει σημασία σε αυτό που λέω και ότι μπορεί να το λέω γιατί μπορεί να έχασα κάποιο ρόλο.